Άγιος Πέτρος, ο θαυματουργός Μητροπολίτης Πάσης Ρωσίας, γεννήθηκε στη Βαλινία κατά το δεύτερο ήμισο του 13ου αιώνα από τους ευσεβείς γονείς Θεόδωρο και Ευπραξία. Όταν ήταν μικρός δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά κατά θαυματουργική παρέμβαση έγινε καλά. Στα 12 του χρόνια μπήκε στο μοναστήρι και έμαθε και την τέχνη της αγιογραφίας. Με την ευλογία του ηγουμένου του έζησε απομονωμένος στις όχθες του ποταμού Ράτα. Εκεί σιγά σιγά διαμορφώθηκε μια μοναστική αδελφότητα και χτίστηκε μια μονή προς τιμήν του Σωτήρος Χριστού. Η φήμη του είχε εξαπλωθεί παντού. Αναδείχθηκε Μητροπολίτης Ρωσίας υποστηριζόμενος από τον ηγεμόνα της Γαλλικίας Γεώργιο Λβόβιχ και χειροτονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Πατριάρχη Αθανάσιο I. Η προθεραρχία του σημαδεύτηκε από τη μεταφορά της Μητροπολιτικής έδρας από το Κίεβο στη Μόσχα, χωρίς και πάλι να αλλάξει ο τίτλος του Μητροπολίτη Ρωσίας, γεγονός που ενίσχυσε τη θέση της ηγεμονίας απέναντι στις άλλες. Κατά την εμφύλια διαμάχη μεταξύ των ηγεμόνων Μιχαήλ Γιαροσλάβιτς του Τφέρ και Γεωργίου Ντανίλοβιτς της Μόσχας, υποστήριξε ανοιχτά τον δεύτερο, διότι διέβλεπε την ανάγκη ενώσεως των μικρών ρωσικών ηγεμονιών κάτω από μια πολιτική έδρα και έναν ηγεμόνα. Τελικά ο τίτλος του Μεγάλου ηγεμόνα κατακτήθηκε από τον ηγεμόνα της Μόσχας Ιωάννη I Ντανίλοβιτς Καλιτά, από τον οποίο ο Μητροπολίτης Πέτρος ζήτησε την ανέγερση του Καθεδρικού Ναού και Μίσιος Θεοτόκου Κρεμλίνου, στον οποίο και ταφιάστηκε. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα γραπτά που έχουν διασωθεί από αυτόν και στα οποία εκφράζει την ανησυχία και τη φροντίδα του για τον πιστό λαό. Την εποχή εκείνη η Ρωσία υπέφερε από τους Τατάρους. Εκοιμήθη στις 21 Δεκεμβρίου 1326. Το άφθαρτο λείψανό του βρίσκεται στο Κρεμλίνο, στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας κανάλι «Η Λειψανοθήκη της Ορθοδοξίας». Στο συγκεκριμένο κανάλι μας θα μπορέσετε να μάθετε τα πάντα για όλα τα ιερά λείψανα που φυλάσσονται τόσο στη χώρα μας, όσο και σε άλλες ορθόδοξες χώρες του εξωτερικού.